Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ισόδωρο Ισίδωρο, Σιδερίδη, συνειδητή και διευθύνοντα σύμβουλο τη Πομπούκα. Το λέω σωστά. Εταιρεία Πομπούκα. Σωστά. Καλώ ήρθατε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά. Διάβαζα, διάβαζα, διάβαζα. Μα πόσα πολλά πράγματα μπορεί να δει κανεί σε εταιρείε που νέοι άνθρωποι έχουν, έχουν βάλει στο, στο στον επιχειρηματικό πεδίο με βάση την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και όλες τις εφαρμογές. Αλλά εδώ μιλάμε για υπηρεσίες, να το πω έτσι, πολύ εξατομικευμένες στους τομείς ε, που οι, οι πελάτες σας θα επιλέξουν να διαλέξουν ποιο είναι το προϊόν που θέλουν να αναπτύξουν. Μιλάμε ουσιαστικά για την ψηφιακή μετάβαση. Έτσι ξεκινάμε, ας πούμε, από εκεί σε εταιρείε οι οποίες ε, ε, είναι πίσω. Ιστερούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα ίδιες να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι της, ε, <κοί> Ακριβώς. Για να μιλήσουμε για την Πομπούκα καταρχήν. Ακριβώς. Ε, ουσιαστικά βοηθάμε πελάτες που είναι στο χώρο του, έχουν καταναλωτές ως πελάτες, δηλαδή η Λιανική mm -hmm. είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος που δραστηριοποιούμαστε, ε, όπου τους βοηθάμε να αναπτύξουν τις ψηφιακές εμπειρίες του πελάτη τους. Δηλαδή να, να, να μανατζάρουν, να καταφέρουν να χειριστούν την εμπειρία που δέχονται οι πελάτε του χρησιμοποιώντα τεχνολογικά εργαλεία. Αυτό θα μπορούσα να πω συνοπτικά ότι κάνουμε. Τι σημαίνει η εμπειρία που δέχεται ο πελάτη, Αν είναι ευχαριστημένο από την υπηρεσία που έχει λάβει. Σωστά. Αν έχει πληρώσει το ποσό που θεωρούσε ότι θα ήταν εύλογο να πληρώσει. Σωστά. Όλα αυτά είναι η εμπειρία του πελάτη. Η εμπειρία του πελάτη είναι τα πάντα εκτό από το ίδιο το προϊόν. Mm -hmm. Δηλαδή το ίδιο το προϊόν. Αν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και αγοράσουμε, για παράδειγμα, ένα απορριπαντικό, το απορριπαντικό το αφήνουμε στην άκρη. Όλα τα άλλα είναι εμπειρία πελάτη. Είναι ε, οι καμπάνιες που μπορεί να έχει δεχτεί για να του θυμίσουν κάποια νέα προϊόντα. Είναι οι προσφορές που μπορεί να έχει δεχτεί. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα loyalty, ένα πρόγραμμα πιστότητας που όσο πιο πιστός δείχνει σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα, σούπερ μάρκετ για παράδειγμα μια που πιάσαμε, τόσο περισσότερες ανταμοιβέ έχει. Είναι φυσικά ένα τεράστιο κεφάλαιο το customer service. Δηλαδή, ωραία, ψώνει, αγόρασα κάποια πράγματα, έβαλα κάποιε παραγγελίε από το e-commerce. Όμω, αν έχω κάποιο πρόβλημα, ποιο θα με εξυπηρετήσει. Ναι. Πώ θα με εξυπηρετήσει. Ποιος αφορά η, η εφαρμογή που προσφέρει η Πομπούκα, δηλαδή το, το, CRS ας πούμε, το CRM. Σε, σε ποιε περιπτώσει εταιριών, μιλάμε για μεγάλου. Πολυεθνικού ομίλου, μιλάμε yeah. για μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μιλάμε κυρίω εμεί, έχουμε στόχευση σε μεγάλου πελάτε στην Ελλάδα, που είναι μεσαίοι πελάτε για τι όριμε αγορέ mm -hmm. τη Ευρώπη και τη Αμερική. Αυτό που, που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ότι για να καταφέρει να βγει στο εξωτερικό πρέπει να είσαι πάρα πολύ στοχευμένο. Άρα, αυτή ήταν μια στροφή που έκανε η Πομπούκα το 2016, γιατί μέχρι τότε που απευθυνόμαστε στην ελληνική αγορά, κάναμε. Ναι, κάναμε και αυτό mm. και τα συστήματα CRM που λέτε, αλλά κάναμε και πολλά άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Τώρα που βγήκαμε σε. CRM είναι οι σχέσει τη εταιρεία με τον ναι, πελάτη. Με τον είναι το Customer Relationship Management ναι. στα αγγλικά, που εννοεί ναι. ένα σύστημα που διαχειρίζεται τι σχέσει που έχει η επιχείρηση με του πελάτε mm -hmm. τη. Ε, αυτά μέχρι το 2016. Ε, είμαστε αναγκασμένοι, επειδή είμαστε μόνο στην ελληνική αγορά, να απλώσουμε και να, να είμαστε σε πολλέ διαφορετικέ υπηρεσίε. Όταν βγαίνει όμω στο εξωτερικό, πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ εστιασμένο. Mm -hmm. Άρα, είμαστε εστιασμένοι στο customer experience management, δηλαδή σε CRM συστήματα που είναι για εταιρείε που έχουν καταναλωτέ ω τελικού πελάτε, είτε Λιανική, είτε σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, mm -hmm. εταιρείε Λιανική, είτε αυτοί που προμηθεύουν τι εταιρείε Λιανική. Το επόμενο κομμάτι είναι πρέπει να στοχευμένο σε ένα μέγεθο επιχείρηση. Δεν μπορεί να εξυπηρετεί και περίπτερα και σούπερ μάρκετ. Ναι, Χωρί να είναι καθόλου κακό να εξυπηρετεί περιπέτρε. Είναι απλά διαφορετικό μοντέλο mm -hmm. πρόθεση. Και μετά και σε μια τεχνολογία αιχμή. Που η τεχνολογία αιχμή για μα ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, εδώ και έξι χρόνια mm -hmm. περίπου επενδύουμε πάρα πολύ συστηματικά στη τεχνητή νοημοσύνη. Ε, ε, έχω την εντύπωση ότι καταρχήν την προσπάθεια. Προφανώ την έχουν επιβραβεύσει οι πελάτε οι οποίοι είναι συνεπεί, αλλά νομίζω ότι έχουν επιβραβεύσει και οργανισμοί στο επίπεδο τη Microsoft, για παράδειγμα, που έχουν Α, ε, αναγνωρίσει και το κομμάτι τη καινοτομία και της, των υπηρεσιών προ σωστά. Ακριβώ. Είμαστε στρατηγικοί συνεργάτε τη Microsoft. Ε, πολλά χρόνια. Οι πλατφόρμε μα και τα συστήματά μα λειτουργούν πάνω από τι πλατφόρμε τη Microsoft και μας βοηθούν και πάρα πολύ στην ανάπτυξη να πάμε σε νέες αγορές του εξωτερικού όπου μας προτείνουν, προτείνουν τα συστήματά μας σε πελάτες μεγάλους στη Λατινική Αμερική κυρίως για να τα βάλουν συνδυαστικά με τα δικά τους προϊόντα. Μα είδα ότι έχετε οργανωμένα γραφεία και στην ε, Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στον Ποένος Άιρες. Ακριβώς. Και στην ε, Αραβική Χρυσόνησο, στον Δουμπάι. Ακριβώς. Η έδρα μας έχει μεταφερθεί Λονδίνο και μας Είστε... έχουμε εκεί πέρα παρουσία. Αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλα γραφεία Λατινική Αμερική και Ντουμπάι. Έχουμε κάποιος, ένα mm. πολιτή mm. που ναι. βλέπει τις περιοχές. Ναι, ναι ακριβώς. Και στην ε, Αθήνα και στην Πάτρα είναι το κομμάτι τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Στην Πάτρα έχουμε ένα RD Center, πράγματι, και στην Αθήνα είναι ο κύριο όγκο των εργαζομένων μα, που είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τι πωλήσει, με το marketing, με τι λειτουργίε εταιρεία, το operations. Είναι ο κύριο όγκο των ανθρώπων είναι στην Αθήνα. Να δούμε λιγάκι πώ ξεκίνησε η Πομπούκα. Τι ήταν, ποια ήταν η κεντρική ιδέα, και πόσο εύκολο ήταν να φτάσετε εδώ που έχετε φτάσει σήμερα. Βεβαίω. Συνουσιαστικά η εταιρεία μα έχει δύο φάσει. Είναι από το 2000 μέχρι το 2016, όπου ήμασταν τέσσερι συμφοιτητέ που. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια εταιρεία πληροφορική και όντω τη φτιάξαμε και ήταν πετυχημένη. Φοιτητέ το 2016. Φοι, Φοιτητέ το 2000. Το 2016. 2000. Το 2000. Φοιτητέ, ναι. Το 2016 κάναμε τη στροφή. Mm -hmm. Μέχρι τότε η εταιρεία λέγεται Zibben, αλλάξαμε και όνομα, βγήκαμε στο εξωτερικό γιατί έπρεπε να έχουμε διεθνή trademarks.com mm -hmm. domain. Είχαμε ναι. λογιά marketing που μα ανάγκασαν να αλλάξουμε το όνομα. ή πληροφορικά, και... όλοι. Πληροφορικάριοι, ναι. Πληρο... Μηχανικοί θα έλεγα. Ναι. Μηχανολόγοι, πληροφορικάριοι κτλ. Mm -hmm. Το 2016 και μετά. Ε, αποφασίσαμε τη χρονιά μετά το 2015, θα έλεγα, έτσι την λέμε το 2016, γιατί με τα capital controls ήταν. Η, η, η κρίση γενικά την πληροφορική την επηρέασε, αλλά όχι τόσο πολύ. Το 2015 επηρεάστηκε δυνατά. Mm -hmm. Λόγω των capital controls ήταν δύσκολο να εισάγουμε Σωστά. πράγματα, εξοπλισμού, έτσι υπήρχαν θέματα. Άρα το 2016 ήταν που πήραμε την απόφαση ότι δεν πρέπει να κρεμόμαστε μόνο από την ελληνική αγορά. Mm -hmm. Πρέπει να μπορούμε να Να απλωθούμε, να πάμε και σε αγορέ μαζί. Πόσοι ήσασταν το 2016, Πόσα άτομα ναι. τότε ήμασταν γύρω στα 50-60 άτομα και σήμερα, Τώρα είμαστε γύρω στα 100. Έχουμε μεγαλώσει η εταιρεία. Έχουμε, κάνει, έχουμε σηκώσει λεφτά από επενδυτέ. Ένα από του επενδυτέ μα είναι ο Όμιλο είναι ο τηλεπικοινωνιακό φορέα τη Ισπανία, mm -hmm. που στη Λατινική Αμερική είναι πολύ δυνατό και εκείνο μα πήγε στην Αργεντινή, που λέγαμε πριν τον Buenos Άιρε. Και επενδύουμε πάρα πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη, το προϊόν μα να γίνει πολύ καλό. Και αν θα θέλω να σα περιγράψω πώ την αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, Ωραία. γιατί το, το, όλα τα είπαμε, αλλά δεν είπαμε τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ο... δεν μου όλα αυτά και πώς βοηθάει. Ωραία. Ε, ο, ο, εμείς σαν πελάτες, σαν καταναλωτές, αυτό που επιθυμούμε είναι ο, η εταιρεία, η, η, η εταιρεία ελληνική που συναλλασσόμαστε να μα συμπεριφέρεται, να μα γνωρίζει προσωπικά. Mm -hmm. Αυτό. Στον χώρο του B2B, σε μια εταιρεία που πουλάει άλλε επιχειρήσει, είναι εύκολο. Έχει ναι. 500 πελάτε, του ξέρει όλου. Μπορεί να είναι και, και 10 και. Όχι 500, Α, και, αλλά πολύ λίγο. Πολύ λιγότερο. είναι πολύ λιγότερο. Όταν όμω ένα σούπερ μάρκετ έχει 5 εκατομμύρια πελάτε, πώ θα το κάνει, πώ είναι δυνατόν να συμπεριφέρει τον καθένα ναι. ό, σαν να τον γνωρίζει, πώ είναι δυνατόν τώρα που η κόρη μου έχει φτάσει 6 χρονών να μην μου κάνει καμπάνια για πάνε. Mm -hmm. Να το γνωρίζει mm -hmm. αυτό. Mm yeah. Εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, όπου αναλύει τεράστιου όγκου δεδομένων και δεδομένων και φυσική γλώσσα πλέον μπορεί να καταλάβει με την επανάσταση που έγινε με το Generative AI πέρσι το 2022. Πλέον καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοεί ο άνθρωπο σε ανθρώπινη φυσική γλώσσα. Άρα μπορεί να χαρτογραφεί και να, καταλα... να μα καταλαβαίνει πολύ καλά και να... τα συστήματα αυτόματοποιημένα να συμπεριφέρονται προ τον καταναλωτή σαν να τον γνωρίζουν ένα προ ένα. Αυτό είναι η πεμπτουσία τη εμπειρία του πελάτη να δούμε εμένα που είμαι καταναλωτή στο σούπερ μάρκετ με το οποίο συνεργάζεστε, πού θα με συναντήσετε και πώ θα με χαρτογραφήσετε. Βεβαίω, να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, δεν ξέρω τι δικέ προτιμήσεις. προτιμήσει. Εγώ, για παράδειγμα, μου αρέσουν οι περίεργε γεύσει στην πύρα. Πόσο πολύ θα θέλαμε το σούπερ μάρκετ, η αγαπημένη μα αλυσίδα που ψωνίζουμε, να μα πει Ισίδωρε, Έχουμε φέρει δύο νέε ετικέτε που πιστεύω θα σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ναι. Θα ήθελε να τι φέρουμε στο σπίτι με την επόμενη παραγγελία σου ναι. με 20% έκπτωση να τη δοκιμάσει η μόνη που, σου που Ξέρετε ότι μου αρέσουν οι μπύρε. Γιατί ε, έχω θα, καταλάβει. Θα Γιατί έχω καταλάβει. Έχουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα πιστότητα που κάθε φορά που πάτε στο ταμείο ταυτοποιήστε ναι. και εγώ καταλαβαίνω ότι παίρνετε συνέχεια διαφορετικέ ετικέτε. Ναι. Επίση τι βλέπω ότι δεν συνδυάζεται τι ετικέτε με ξένου καρπού και μάλλον. Αυτή είναι η ετικέτα πηγαίνει πολύ ωραία με αμύγδαλα. Να φέρω mm -hmm. και αμύγδαλα μαζί. Mm -hmm. Αυτό. Α ξεχάσουμε τα αμύγδαλα. Την εμπειρία. Φέραμε δύο νέε επιτικέτε μπύρα που νομίζουμε ότι θα σα αρέσουν πολύ. Θέλει να σε στείλω με έκτοση και να μου πει τη γνώμη σου αν σου άρεσαν. Αυτή την εμπειρία δεν δηλαδή τη θέλαμε όλοι να την έχουμε από το σούπερ μάρκετ που ψωνίζουμε. Χωρί αμφιβολία. Ε, Χωρί αμφιβολία. Α, αυτό είναι ένα εύκολο παράδειγμα και μπορώ να το καταλάβω γιατί τα δεδομένα είναι μια εκτύπωση ή τέλο πάντων μια μεταφορά δεδομένων από μια ταμιακή, ταμιακή μηχανή και το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άλλε περιπτώσει που δεν Βεβαίως. είναι τόσο προφανή. Βεβαίω. Α πούμε ότι υπάρχει... είμαστε μια εταιρεία επίπλων. Να μην πούμε ονόματα. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που πουλάμε έπιπλα. Και καλούμε στο customer service, καλούμε στην εξυπηρέτηση πελάτη και λέμε: Ξέρετε, πήρα ένα καναπέ για το ξοχικό μου mm -hmm. και δεν ξέρω πώ να το συναρμολογήσω. Μπορείτε να μου συλλέτε κάποιον. Ναι. Από τη στιγμή που εγώ έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου να μπορεί να αναλύει αυτά που λέω. Και είπα τη λέξη εξοχικό. Γιατί να μην μου στέλνει προσφορές για εξοχική κατοικία κάθε άνοιξη, από τη στιγμή που του έχω δώσει το δικαίωμα και γνωρίζει ότι εγώ έχω εξοχική κατοικία. Αυτό είναι μια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση που αλλιώς δεν την είχα. Ναι. Δεν είναι ίδιο ο, ο πελάτη εταιρεία επίπλων αυτό που έχει μόνο μια κυρία κατοικία και αυτό που έχει και εξωτική και κύρια. Mm -hmm. Όμω αυτού του όγκου, το να, να πει ότι βάζω έναν ανθρώπινο αυτή, να ακούει όλου του διαλόγου που κάνουν οι πελάτε και να προσπαθεί να καταλάβει ότι ο Ισίδωρο έχει εξοχή κατοικία, αυτό είναι αδύνατο. Δεν, δεν γίνεται. Ναι. Ή θα έχει τόσο μεγάλο κόστο που πάλι θα είναι σύμφωνο. Ναι. Αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει. Να σα πω το έχω πάθει δύο φορέ και ε, λέω δεν είναι δυνατόν. Έχω. Ε, βγήκε φαγητό και έχω σταθμεύσει το αυτοκίνητο, είναι κλειστά τα μαγαζιά, έξω από μια επιχείρηση που πουλάει ρούχα. Επώνυμα ρούχα. Και φεύγοντα από το φαγητό για να μπω στα μάξι, χάζεψα τη βιτρίνα. Κάθισα στη βιτρίνα ένα λεπτό. Όταν γύρισε σπίτι μου, χαίρεται στο κινητό διαφήμιση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σε συζήτηση ναι. φίλων έχει γίνει αναφορά. Δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα. Υπολογιστέ, ξέρω εγώ. Ναι. Ήρθε διαφήμιση για υπολογιστέ. Σε, σε σημείο που λε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ε, ωραία. Σε αυτό, εγώ τολμώ να πω ότι δεν ισχύει, δεν μα παρακολουθούν τα κινητά μα. Αν μα παρακολουθούσαν ε, τα κινητά μα. Τώρα, με συγχωρείτε. Μι Μιλάμε για μια πολύ εξειζητημένη ναι. μάρκα ρούχων, ένα πολύ εξειζητημένο brand. Δεν είναι δυνατόν με ένα λεπτό στη βιτρίνα να με βρει και μετά από μισή ώρα μου στείλει διαφήμιση. Ναι. Να μου βγάλει διαφήμιση Google. Σα λέω πολύ εξειδικευμένο. Δεν ήταν τα ζάρα, ναι. Zara, α πούμε, ναι, δεν ναι. ήταν τα Max and Spencer. Ναι. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Τέλο ναι. πάντων. Το, ας... το, το αμφισβητώ αυτό. Δηλαδή, α, είναι, α, να το πω ανάποδα, είναι λόγο η Google για να κλείσει. Ναι. Αν τελικά παρακολουθεί ναι. του πάντε. Ναι ναι, 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 ναι. φορά που Ναι, ναι, Είναι, είναι δηλαδή. λόγο για να κλείσει και πιστεύω ότι mm. το κάνω. Απλά πιστεύω, τι πιστεύω. Δουλεύει τόσο καλά τα μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί. Τώρα αυτό με τη βιτρίνα δεν το ξέρω, αλλά θέλω να αγοράσω υπολογιστή, μπορεί να έχω μια συμπεριφορά που και από άλλα πράγματα να δείχνει ναι, και να υποδεικνύει ναι, ναι. ότι να χρειάζεται. Με βρίσκει από να με βρει και από αλλού. Ότι πηγαίνει αργά ο μπράουζερ μου και δεν το βλέπω καλά και, και προσπαθώ να κάνω πράγματα και κολλάνε. Και από mm. εκεί να καταλαβαίνει ότι μάλλον χρειάζεται ένα υπολογιστή. Θέλω Αλλά να, όχι ότι σε παρακολουθεί. Να, να, να μην χάσω την ευκαιρία να δω το κομμάτι του pricing, το οποίο επίση μου, μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορεί μια επιχείρηση να έχει ένα είδο ε, από τι υπηρεσίε σα, μία μορφή από τι υπηρεσίε χωρί κόστο. Ναι. Και σε κάποιε άλλε περιπτώσει, ανάλογα με το τι ζητάει, να αυξάνεται ανάλογα το κόστο. Πώ λειτουργεί αυτό, Πώ δηλαδή λειτουργεί. μπορεί να δίνετε υπηρεσίες να πάρω υπηρεσίε από εσά χωρί να σα πληρώσω. Αυτό το μοντέλο λέγεται freemium. Mm -hmm. Στην πραγματικότητα, σε βοηθάει να κάνει το λεγόμενο customer acquisition, δηλαδή την απόκτηση πελάτη. Ναι. Άρα, εμεί τι λέμε, λέμε έχουμε δύο επιλογέ. Ή θα δίνουμε πολλά χρήματα σε marketing, για να μπορέσω να προσελκύσω πελάτε από την Αμερική Σωστά. και να έρχονται και να του μιλάω και να του βλέπουν κάποια στιγμή να αγοράσουν το προϊόν μου. Ή θα φτιάξω μια δωρεάν έκδοση που θα μου μειώσει το κόστο marketing, θα μου αυξήσει τα κόστη. Έχω, επειδή έχω κάποιο RD να κάνω, ναι. έχω ναι, ναι, ναι. να δώσω σε data centers χρήματα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τι κάνω. Καταφέρνω να αποκτήσω πελάτες υποψήφιους μειώνοντας τα κόστη μάρκετινγκ. Και εκεί πέρα υπάρχει μια χρυσή ισορροπία. Να βρεις ποια είναι η χρυσή ναι, ισορροπία. Ναι. Θα τα δίνω σε μάρκετινγκ ή θα τα δίνω ναι. για το free μοντέλο μου. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυ, αυ, αυξάνοντα τις απαιτήσει σου αυξάνεται και το, και το κόστος. Πείτε μου κάτι άλλο. Το γεγονό ότι έχετε ανοιχθεί σε μεγάλε αγορές, πάρα πολύ μεγάλε, Δεν έχετε Τέλος πάντων, πώς διαχειρίζεστε τον ανταγωνισμό μια ε, ελληνική εταιρεία που, τέλος πάντων, ε, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι σε πολλά ειστερούμε. Σωστά, σωστά. Ε, πράγματι έχουμε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Θα σας πω πού μας κερδίζουνε και πού τους κερδίζουμε. Ναι. Τους κερδίζουμε στο λόγο απόδοσης προς κόστος. Mm -hmm. Δηλαδή, το συστήματά μας με το κόστο, έχουν ένα πολύ καλό κόστος για αυτά που προσφέρουν και είμαστε και πολύ πιο κοντινά, κοντινοί στο δυτικό τρόπο σκέψης από ότι για παράδειγμα είναι κάποιες Ινδικές εταιρείε. Ναι. Γιατί μπορεί να μου πείτε, μα οι Ινδοί είναι ακόμη πιο φθηνοί, ναι. ναι. αλλά οι Ινδοί δεν έχουν τη δυτικό, το, δυτικό, το, δυτικό, τρόπο σκέψης. Ναι. Εμά είναι πολύ συμβατή ναι. ο τρόπος που λειτουργούμε ναι. και καταλαβαίνουμε τον κόσμο και την επιχειρηματικότητα σε σχέση με του Άγγλου του Αμερικάνου. Άρα το, εκεί υπερτερούμε. Πού χάνουμε, χάνουμε ότι στο εξωτερικό βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ναι. Δηλαδή, όπω σα είπα, η εταιρεία μα Ειδικεύεται σε ένα πράγμα, σε συγκεκριμένο μέγεθο εταιρεών και σε εταιρείε που έχουν καταναλωτέ. Ναι. Στο εξωτερικό βλέπουμε εταιρείε που είναι ειδικευμένε στι ναι. και έχουν ναι, μόνο ναι, αεροπορικέ ναι, εταιρείε. Ναι, ναι, Ενώ ναι. εμεί έχουμε, έχουμε μόνο μία αεροπορική εταιρεία, έχουμε δύο αεροπορικέ εταιρείε στην Ελλάδα. Αυτή στην Αμερική και στην Λατινική Αμερική που δραστηριοποιούνται μπορούν να έχουν 200 αεροπορικέ εταιρείε να περνάνε. Ναι, σωστά. Άρα αποκτούν μια τρομακτική εξειδίκευση. Να σα πω ένα παράδειγμα για ένα έργο που χάσαμε. Ήταν στην Αγγλία με την EasyJet, να πούμε και το όνομα. τη EasyJet και ο ανταγωνιστή μα στην Αγγλία είχε τόσο μεγάλη τεχνογνωσία που ήξερε πώ θα διαχειριστεί την εμπειρία πελάτη πριν και μετά το security έλεγχο. Τώρα αυτό σε εμά ήταν κάτι που το ανακαλύψαμε εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο βήμα τη Πομπούκα. Το επόμενο βήμα τη Πομπούκα είναι να ενσωματώσουμε ακόμα περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα μα και το σημαντικότερο να επεκταθούμε σε αγορέ του εξωτερικού. Δηλαδή σε περισσότερες αγορές και να γίνουμε πιο δυνατοί. Να, να, να αλλάξουμε το λόγο. Αυτή τη στιγμή, το 70, 75 80% του τζίρου μα είναι από Ελλάδα και το 2025 είναι το εξωτερικό. Πρέπει να φτάσει τουλάχιστον μισό-μισό με στην επόμενη τριετία. Σα το εύχομαι ολόψυχα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μιλήσουμε. Ακόμη μια φορά το ξαναλέω. Μένω έκπληκτο για το τι υπάρχει και δεν φαίνεται στο ραντάρ στην ελληνική επιχειρηματικότητα έχουμε μείνει στου παραδοσιακού ομίλου, στην παραδοσιακή επιχειρηματικότητα. Γεννιέται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ Έτσι, Σα ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε καλό, κύριε Σερίδη.